Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ήθαμε. Και πάλι θα σε πάω ταξίδι, γιατί αυτή η εκπομπή γενικά. Δεν θα κάνουμε ταξιδιάρα εκπομπή. Ταξιδιάρα ψυχή, δεν είναι ταξιδιάρα εκπομπή. Πάμε μέχρι την Ιστιαία. Εδώ κοντά όμω μαγικά. Αυτό είναι το σύνθημα για την Ιστιαία. Έχουμε ήδη εδώ τον δήμαρχο, τον κύριο Κοντζιά. Ο Γιάννη Κοντζιά, δήμαρχο Ιστιαία. Καλημέρα, δήμαρχε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας από τη Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα από το Δήμο Ιστιαίας Ιδρυψού, για να τα λέμε τα πράγματα ολόκληρα. Ολόκληρα. Καλημέρα, έτσι. Μάλιστα, ειδικότερα από τους ωραιούς που είναι το όμορφο λιμάνι του Δήμου μας. Πολύ ωραία μαρίνα βλέπω πίσω. Είναι ωραίο λιμάνι. Να σας ρωτήσω, Δήμαρχε, πρώτα, γιατί τώρα που μου είπατε Διψός, μου ήρθε στο μυαλό ότι τα North Evia Pass εξαντλήθηκαν στο πρώτο μισάωρο, πρώτη ώρα, για όσους ενδιαφέρονταν να έρθουν επιδοτούμενες διακοπές στην περιοχή σας. Έτσι δεν είναι? Τα ξενοδοχεία εκεί νομίζω ότι εξυπηρετούν πολλούς ανθρώπους που εντάχθηκαν σε αυτό το πρόγραμμα. Για να είμαστε ακριβείς, η δεύτερη. Το δεύτερο μέρος της διάθεσης των North Evia Pass εξαντλήθηκε στα πρώτα 8 λεπτά. Κατά συνέπεια σημαίνει ότι υπήρχε αυξημένο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι και το μέτρο είναι καλό και η τοπική κοινωνία το αποδέχεται πολύ ευχάριστα, γιατί υπάρχει μια ουσιαστική ενίσχυση από την πλευρά της πολιτείας στο τουριστικό μας προϊόν, το οποίο σαφέστατα έχει πληγωθεί. Σωστά. Όχι μόνο λόγω της πανδημίας, η οποία ταλαιπωρεί τη χώρα δύο τελευταία χρόνια, αλλά και λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών που μας έκοψε το καλοκαίρι πάνω στο περιοδικό. Για το οποίο βέβαια πρέπει να πω ότι σήμερα έχει ένα αναλυτικότατο ρεπορτάζ η Καθημερινή της Κυριακής. Ένα τρισέλιδο ρεπορτάζ, ένα δισέλιδο με ανθρώπους της Βόρειας Εύβοιας. Πώς προσπαθούν να σταθούν ξανά. Πώς θυμούνται την πολύ κακιά στιγμή, αλλά και τι γίνεται και πώς προσπαθούν να σταθούν ξανά. Και έχει και μια καταγραφή των πραγμάτων που γίνονται για αυτό το πρόγραμμα, που τελικά δεν ξέρω. Φαντάζομαι γίνονται πράγματα, κύριε Κοτζιά. Δεν ξέρω, προφανώς υπάρχουν παράπονα, δεν γίνονται ίσως όσο γρήγορα θα θέλατε. Αλλά φαντάζομαι προφανώς, ότι προχωρούν κάποια προφανώς πράγματα. Προφανώς και ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το αν γίνονται πράγματα, με ποιο τρόπο γίνονται. Η αλήθεια είναι ότι η πολιτική έχει σκύψει σε όλα τα επίπεδά της. Και μάλλον τα πράγματα κινούνται γρηγορότερα και ταχύτερα από ό,τι έχουν κινηθεί σε προηγούμενες καταστροφές. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σημειώσουμε. Μάλιστα. Βέβαια, εμείς οφείλουμε συνεχώς να διεκδικούμε, συνεχώς να επισημαίνουμε αυτά τα πράγματα στα οποία υπάρχει ολιγορία. Προφανώς τα δύο βασικά ζητήματα είναι που έχουν να κάνουν με έναντι σε τον ίδιο άξονα, δηλαδή ότι πρέπει να αμυνθούν οι αγωνίες των ανθρώπων. Πρώτα, η αγωνία για επιβίωση, γιατί χάθηκαν δουλειές. Και το δεύτερο είναι η αγωνία για τη συνέχιση της περιβαλλοντικής καταστροφής που έχει να κάνει με τις πλημμύρες οι οποίες ουσιαστικά είναι έξω από την πόρτα μας. Σωστά. Κάθε φορά που βρέχει, φοβάστε. Εκεί είναι λογικό. Δεν ολοκληρωθούν ταχύτατα. Σας ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε, για την σύνδεση. Πάρα πολύ για την σύνδεση. Ας ευχηθούμε να γεμίσετε από Evia Pass, γιατί από ό,τι έχει και άλλα μετά. Έχει άλλο ένα πακέτο. Ένα, ναι, πακέτο με αυτά. Δόξα τω Θεώ, εκτός από το Evia Pass, έχουμε πιστούς φίλους οι οποίοι έρχονται και βέβαια υπάρχει πολύ και η έκφραση της αλληλεγγύης της κοινωνίας, η οποία έρχεται στην Βόρεια Εύβοια για να βοηθήσει και να στηρίξει, που παραμένει τόπος μαγικός, παραμένει ένας τόπος με φυσική ομορφιά. Σωστά. Και θα έλεγα ότι το πράσινο το οποίο έχει μείνει στην Βόρεια Εύβοια είναι, παρά την καταστροφή, είναι πολύ περισσότερο από άλλα μέρη της Ελλάδας. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κοντζιάς. Γεια σας, κύριε Κοντζιά. Και πάμε στο τραπέζι μας, γιατί κοίταξε ποιοι έχουν έρθει τώρα εδώ.